επειδή χρησιμοποίησες δύο όρους, λόγια και σοβαρή, θέλω να κάνω μια παρατήρηση επ' αυτού. Οι μουσικολόγοι δεν ήρθησαν στο ύψος των περιστάσεων εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Παλιά βέβαια η αντίληψη κυρίως των οδείων της κεντρικής Ευρώπης και βεβαίως και ήρθε και στην Ελλάδα αυτό, ήταν ότι χώριζαν τη μουσική αυθαιρέτως σε σοβαρά και ελαφρά. Και στη σοβαρή εννοούσαν την κλασική μουσική ορισμένων περιόδων, και μάλιστα κλασική μουσική είναι και λάθος όρος, αφορά μια συγκεκριμένη περίοδο, αλλά για να συνεννοιόμαστε. Και στην ελαφρά μουσική έβαζαν ένα σωρό άλλα πράγματα, πολλά από τα οποία ήταν πολύ σοβαρά. Δηλαδή το ελληνικό τραγούδι για παράδειγμα ή και το γερμανικό τραγούδι στο Μεσοπόλεμο, Hans Eisler, Kurt Weill κτλ. Είναι πολύ σοβαρή ιστορία. Μιλάω για το ελληνικό τραγούδι έτσι όπως το ξεκίνησε ο Χαλτσιδάκης και ο Θεοδωράκης, όπως προέκυψε μέσα από τη γενιά τη δικιά μας και όπως συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Δεν μιλάω για την πραγματική ελαφρά, για το πραγματικό ελαφρό τραγούδι της δεκαετίας του 50, του 60 ή που μιμήθηκε ελαφρά τραγούδια του εξωτερικού ή για το lifestyle του σήμερα. Μιλάω για αυτό το τραγούδι που ακουμπάει στην ελληνική κουλτούρα. Ή για παράδειγμα την τζαζ τη θεωρούσαν χορευτική μουσική και δεν μπορούσαν να εξηγήσουν πόσο σπουδαίος ήταν ο Miles Davis, πόσο σπουδαίοι ήταν οι μαθητές του που δημιούργησαν τον τρίτο δρόμο, ο Κορία, ο Τζάρετ, ο Μπάρτον και ένα σωρό άλλοι. Συνεπώς πρόκειται για λάθος όρους. Πιο κοντά ίσως είναι η λόγια μουσική. Αν και θα έκανα εγώ μια ερώτηση σε κάποιον, και ο μεγάλος ερωτικός του Χατζηδάκη τι είναι όταν στηρίζεται πάνω σε κείμενα τόσο σπουδαίων ποιητών ή το Κάντο Χιναράλ του Μίκη ή Καντάτα για τη Μακρόνιση δικιά μου ή ο Μπολιβάρ του Μαμαγκάκη κτλ. Πάντως είναι λίγο πιο κοντά στην πραγματικότητα. Αναφέρεσαι λοιπόν, ας το λέμε λόγια, αλλά μετά από αυτή την παρατήρηση, αναφέρεσαι στα δύο έργα που έχω κάνει. Η αγάπη μου για το σαξόφωνο και για τα πνευστά γενικότερα είναι εδώ και 50 χρόνια. Εγώ μουσική κάνω από 4 χρονών, είμαι 70, άρα 66 χρόνια εμπειρία, αλλά επαγγελματικά είμαι στη μουσική από το 1967, άρα 50 χρόνια. Ασχολήθηκα με έργα βασισμένα στο τραγούδι, Καντάτε για τη Μακρόνιση, ας πούμε, είναι ένα έργο που 8 από τα 15 μέρη του είναι κομμάτια σύγχρονης μουσικής. Clusters, Quartet and Hordun, δύο πιάνα κτλ. Εκεί λοιπόν, όχι στην Καντάτα, γενικά χρησιμοποίησα πάρα πολλά πνευστά σε σημείο που ακόμα και σοβαροί άνθρωποι υποστήριζαν τη δεκαετία του 70 ότι δεν είμαι Έλληνα συνθέτης, γιατί είμαι περισσότερο Γερμανός, υπονοώντας, επειδή είχα αναφέρει την αγάπη μου στον Άισλερ κυρίως και στο Βάιλ, γιατί χρησιμοποιούσα πάρα πολλά πνευστά, ό,τι μπορείς να φανταστείς, φαγκότο, κοντραφαγκότο, και όχι μόνο στα τραγούδια μου, αλλά και σε όλες μου τις θεατρικές μουσικές που είναι περίπου 100. Χρησιμοποίησα πάρα πολλά πνευστά. Υπήρχαν κομμάτια από το 76 που είχαν 16 όργανα, τα 12 ήταν πνευστά. Και εκεί βρήκε τη θέση του σιγά σιγά η οικογένεια των σαξοφώνων. Και έγινε ένα από τα αγαπημένα μου όργανα, το άλτο σαξόφωνο, αλλά και το σοπράνο σαξόφωνο, χωρίς επίσης να αποφύγω να χρησιμοποιήσω τενόρο και βαρύτονο σαξόφωνο. Συνεπώς, η αγάπη μου για αυτά τα συγκεκριμένα όργανα, το άλτο και το σοπράνο, ξεκίνησε γύρω από το τραγούδι και από ρόλους, γιατί εγώ ένα μεγάλο κομμάτι του τραγουδιού μου έχει να κάνει, γι' αυτό ίσως επιζούν πράγματα σήμερα παρότι έχουν γίνει πριν από 40-50 χρόνια, και με την έννοια ότι υπάρχουν πολλοί αυτοσχεδιασμοί δημιουργικοί, ελεγχόμενοι αυτοσχεδιασμοί. Εκεί λοιπόν και ανάλογα και με τους μουσικούς που είχα την τύχη να έχω δύο σαξοφωνίστες εξαιρετικούς, με τον ένα συνεργάζομαι εδώ και 25-30 χρόνια, τον Θήμιο Παπαδόπουλο,
Και με τον άλλον έχω σταματήσει να συνεργάζομαι, αλλά συνεργάστηκα από τη δεκαετία του 80 με τον David Lynch, έναν νεαρό Αμερικάνο, ο οποίος ήρθε και μέσα σε 6 μήνες, ενώ ήταν 24 χρονών, είχε αφομοιώσει πάρα πολύ αυτό που θα λέγαμε βασικά στοιχεία της ελληνικής μουσικής. Και τους χρησιμοποίησα πολύ. Πάνω σε αυτή λοιπόν τη λογική χτίστηκε το πρώτο έργο, το έργο για άλτο σαξόφωνο και ηλεκτρικό μπάσο. Και μετά πολλά χρόνια, το 96, ήρθε και το δεύτερο έργο, το For Sax and Strings and Love and Dreams, που έπαιξες, που ήταν αφιερωμένο στο Χατζηδάκι. Το πρώτο έργο είναι ένα έργο απολύτως απελευθερωμένο. Θα έλεγα είναι ένα έργο που η φόρμα του πραγματώθηκε την ώρα της σύνθεσης. Είχα στο μυαλό μου πολύ γενικές ιδέες. Ήθελα δύο όργανα, γνωρίζοντας δύο σολίστ πολύ υψηλών προδιαγραφών, νεαρούς τότε, τον Lynch και τον Γιώργο Φακανά, που είχαν τη δυνατότητα να παίξουν ό,τι ρυθμούς ήθελα. Και πραγματικά, αν το ακούσεις προσεκτικά και το διαβάσεις στην παρτιτούρα, θα δεις ότι ρυθμικά το πρώτο και το τρίτο μέρος είναι πραγματικά πάρα πολύ αυτά. Είναι και το αγαπημένο έργο του Γκάρι Μπάρτον αυτό. Γι' αυτό στο δίσκο με τον Γκάρι Μπάρτον μπήκε και αυτό εμβόλυμα, παρότι δεν παίζει ο Γκάρι Μπάρτον, επειδή του άρεσε πάρα πολύ. Και άρεσε αυτό το έργο, η πρώτη του εκτέλεση έγινε το 85 στην Εθνική Πινακοθήκη στις εκδηλώσεις για το Αθήνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα που ήταν η πρώτη φορά τότε. Μετά ηχογραφήθηκε το 86 από αυτό το δίδυμο, αλλά το έργο ξέφυγε από τα χέρια μου με την έννοια ότι το είδα να παίζεται από τρία ντουο στη Λατινική Αμερική. Εκείνη την εποχή στην Βραζιλία, στην Αργεντινή, στην Ουρουγουάη υπήρξε ένα μεγάλο κίνημα σύγχρονης μουσικής και ενεπλάκησαν και τζαζίστες σπουδαίοι μουσικοί που είχαν πολλή επαφή με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με αποτέλεσμα τους άρεσε πολύ το έργο και δεν το ήξερα, μου έστειλαν δηλαδή ένας φίλος συνθέτης, ο Μέντες, ένας σπουδαίος συνθέτης βραζιλιάνος, είχε επαφή με μένα και γνωρίζοντας την εργογραφία μου τους το πρότεινε προφανώς. Και το παίξανε τρία διαφορετικά ντουο, μάλιστα το ένα μου είχε έρθει και μια ηχογράφηση και ήταν πολύ ενδιαφέρον γιατί δεν ήμουν εκεί να καθοδηγήσω τίποτα. Το παίχτηκε στην Αμερική, παίχτηκε πάλι στην Ελλάδα, δηλαδή έχει αρκετές εκτελέσεις, κάτι το οποίο γενικότερα στα έργα σύγχρονης μουσικής, όπως θα ξέρεις Θεόφιλε, δεν συνηθίζεται. Τα έργα δυστυχώς της λεγόμενης avant-garde μουσικής είναι one and out. Είμαι μια εξαίρεση. Αυτό το έργο πρέπει να έχει παιχτεί πάνω από 10-15 φορές από διαφορετικά ντουο και πλην της πρώτης εκτέλεσης και μιας επανάληψής της δεν ήμουνα εγώ εμπλεγμένος σε αυτή την ιστορία. Αυτό κάνει τα πράγματα καλύτερα. Το δεύτερο μέρος του, ενώ το πρώτο και το τρίτο στηρίζονται πραγματικά πάνω στη ρυθμική αγωγή, το δεύτερο μέρος είναι ένα ρομαντικό κομμάτι με νήξεις από τον Μπαχ, που είναι πολύ περίεργο το να το ακούσεις από το σαξόφωνο και τον μπάσο, ξέρεις, αυτό. Είχε φοβερές κριτικές, παρότι με την πάροδο των χρόνων σου εξομολογούμε ότι με εξαίρεση 2-3 κριτικούς, έναν Έλληνα και 2-3 ξένους, που τους γνώρισα και ξέρω τη δουλειά τους, δεν κάθομαι εγώ σε αυτό. Στην αρχή καθόμουν. Εδώ και κάποια χρόνια δεν κάθομαι. Περισσότερο κάθομαι στο αν αρέσει στους μουσικούς που το παίζουν και αν το παίζουν καλά, αν αρέσει στον κόσμο. Νομίζω αυτό το έργο είχε αυτά τα χαρακτηριστικά. Όσον αφορά το δεύτερο τώρα, έχει μια μικρή ιστορία πίσω. Ο Χατζηδάκης με αγαπούσε πάρα πολύ. Ξεκινώ από αυτό, για να μην πω το αυτονόητο, και εγώ τον λάτρευα από κάθε άποψη, και σαν μουσικό και σαν συνθέτη.
και σαν άνθρωπο της μουσικής και σαν ιδέες, αλλά και σαν άνθρωπο, ένας γενναιόδωρος άνθρωπος. Ήδη από το 1978 είχε εκφραστεί ότι είμαι ο καλύτερος Έλληνας συνθέτης, παρότι τότε ήμουνα 31 ετών και ίσως δεν ήξερε και το έργο της λόγιας μουσικής που έκανε μέχρι τότε, ή ίσως ήξερε ένα-δυο κομμάτια. Το 1994 ήμουν υπουργός πολιτισμού και έμαθα ότι ο Χατζηδάκης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Αυτό συνέβη 2-3 μήνες, 4 πριν πεθάνει. Και πήγα αμέσως, άφησα το γραφείο και πήγα αμέσως να τον δω. Τους έβγαλε λοιπόν όλους έξω, ήρθε και ο διοικητής του νοσοκομείου και όλοι, επειδή ήρθε υπουργός εκεί, και μου είπε με τρεμάμενη φωνή, γιατί δεν ήταν, ήταν πολύ αδύναμος, θέλω να μου γράψεις ένα έργο για την ορχήστρα χωγωμάτων. Που γίνεται εσείς καλά και θα το γράψω. Να είναι μια καντάτα για το Μεσοπόλεμο, μου λέει. Καλά, γίνεται, καλά και θα το γράψω. Επέστρεψε σπίτι του, πέθανε όπως όλοι ξέρουμε το καλοκαίρι του 1994. Και όταν εγώ το 1996 έφυγα από το Υπουργείο Πολιτισμού, το τέλη Γενάρη του 1996, ένα από τα, ίσως το πρώτο πράγμα που έκανα, ήταν να γράψω το For Sax and Strings and Love and Dreams για τον Μάνο Χατζηδάκη. Αυτό ήθελε να μου κάνει παραγγελία, όχι πια ως παραγγελία της Ορχήστρας Χρωμάτων, αλλά αυτό και να το παίξει σε πρώτη εκτέλεση η Ορχήστρα Χρωμάτων. Ούτε ξέρω γιατί επέλεξα σαξόφωνα, ένα όμποε και strings. Δεν νομίζω ότι παρασύρθηκα από τον τίτλο που εγώ ίδιος έδωσα, For Sax and Strings and Love and Dreams. Θα μπορούσε να είναι For Oboe and Strings and Love and Dreams. Ίσως από το γεγονός ότι αισθανόμουν ότι είχε έρθει στιγμή να κάνω ένα έργο 100% λόγιας, όπως λες, μουσικής. Ένα έργο το οποίο να κινείται ουσιαστικά, γιατί εδώ ανοίγω μια παρένθεση για να σου πω ότι ήδη από τα μέσα του 80 και πάντως από τα τέλη του 80, της δεκαετίας του 80, 100%, εγώ είχα αφήσει πίσω μου την τυπική avant-garde μουσική. Έχω αρκετά έργα. Την είχα αφήσει πίσω μου γιατί αισθανόμουν ότι τυποποιήθηκε απολύτως, όπως τυποποιήθηκε και το lifestyle τραγούδι. Δηλαδή έβλεπες 99% έργα και ήξερες την επόμενη σελίδα της παρτιτούρας. Ένα κλάστερ εγχόρδων με κρεσέντο, ένα cut, ένα πιπ ψηλά, ένα μπαμ χαμηλά, ήξερες τα πάντα. Έργα που θα μπορούσαν να γραφτούν σε 3, 4, 5 ώρες χωρίς σκέψη και να είναι ένα έργο 10 λεπτών, 12 λεπτών. Την άφησα και ξαναπήγα στις πηγές. Και οι πηγές για μένα ήταν η μουσική του 20ου αιώνα. Με τους μεγάλους συνθέτες, τον Μπέργκ από την Τριάδα, Σέμπερ Μπέργκ Βέμπερ, τον Σωστακόβιτς που εξακολουθεί να είναι η διαχρονική μου λατρεία, στραβήθηκε και Μπάρτοκ σε κάποιες φάσεις πολύ έντονα, σε κάποιες φάσεις λιγότερο έντονα, αυτούς τους συνθέτες. Και επίσης λάτρεψα και μελέτησα πάρα πολύ σκληρά το Χίντεμιθ. Έτσι αποφάσισα να κάνω ένα έργο το οποίο να χτυπηθεί με αυτά. Και έτσι δεν ξέρω τι τύχη είχε το έργο όταν το έπαιξες, όχι από τη δικιά σου ικανότητα, όσο περισσότερο και από την ορχήστρα, γιατί αυτά τα έργα τώρα θέλουν πολλή δουλειά και θέλουν και έναν κατάλληλο μαέστρο που να γνωρίζει όλα τα πράγματα και να καθοδηγήσει αυτό το πράγμα. Εγώ είχα την τύχη να έχω πολύ καλούς μαέστρους και κυρίως τον Αλέξανδρο Μιράτ που έχει διευθύνει πάρα πολλά έργα μου, αν και αυτό η πρώτη εκτέλεση είναι με τον Ολογιάδη και την Ορχήστρα Χρωμάτων στο δίσκο.
έγινε με τον Μιράτη και την Καμεράτα. Και τον Κερκέζο, που ήταν ο μόνος σαξοφωνίστας που ασχολιόταν με μια σειρά τέτοια πράγματα. Χρησιμοποιώ άλλο το σαξόφωνο. Τα έγχορδα είναι ένα κομμάτι της ζωής μου. Το λέω εγωιστικά, τα ξέρω πάρα πολύ καλά. Ξέρω πώς να χρησιμοποιούνται, ξέρω τα ηχοχρωματά τους. Έχω γράψει και ένα, δεν το έχω εκδώσει, και ένα βιβλίο για έγχορδα. Και το τελευταίο μέρος, η κόντα, κλείνει με σοπράνο, που θεωρώ είναι από τις καλύτερες σελίδες μου και είναι εκεί που η αναφορά μου είναι η θλίψη μου για το θάνατο του Μάνου Χατζηδάκη. Ναι, καταλαβαίνω μεν και έπαιξα καλό ρόλο σε κάποιες περιπτώσεις, π.χ. στο Music Stories με τον Γκάρι Μπάρτον, μου έστειλε και ένα γράμμα ο Μπάρτον λέγοντας ότι με βοήθησες πάρα πολύ. Θεωρώ όμως προηγήθηκε από μένα ο ιδιοφυής Μιράτ. Ο Μιράτ είναι μια αδικημένη περίπτωση στη Θεσσαλονίκη, τον αδικήσατε αρκετά. Δεν ξέρω πόσο φταίει κι αυτός, αλλά γιατί η πορεία του έδειξε, και έχω άποψη πάνω σε αυτό, ότι είναι από τους καλύτερους μαέστρους στη μουσική του 20ου αιώνα. Και όταν λέω του 20ου αιώνα, δεν εννοώ την avant-garde μουσική, εννοώ και τον Σωστακόβιτς και τα λοιπά. Αυτός ξεκλειδώνει τα πράγματα. Ο τρόπος, πρώτα απ' όλα, δεν δέχεται το πρώτο βιολί να βάλει σημάδια στα έγχορδα. Δηλαδή, ακόμα και όταν αισθάνεται ότι πρέπει να διορθώσει το συνθέτη, αν έχω εγώ ένα λεγκάτο σε 8 νότες και μου πει θα το βάλω ανά 4 νότες, διότι θα δεις πώς θα αρθωθεί αυτό το πράγμα, είναι μάγος. Κάτι το οποίο δεν το έχω συναντήσει σε κανέναν άλλο μαέστρο, και πίστεψέ με, υπάρχουν καμιά 40-50 μαέστροι εδώ και στο εξωτερικό που έχουν διευθύνει έργα μου και τους έχω παρακολουθήσει σε πρόβες. Μέχρι και τον Οζάο έχω παρακολουθήσει στην Ιαπωνία. Δεν δούλεψε όπως ο Μιράτ. Μεγάλος μαέστρος, αντιμόνο δε λέω, άλλωστε μπορεί η δουλειά στα έγχορδα, για παράδειγμα, να είχε γίνει πριν την παρακολουθήσω. Δουλεύει με έναν τρόπο συγκλονιστικό. Καθοδηγεί τα πράγματα με έναν τρόπο συγκλονιστικό και υποχρεώνει τον σολίστα, είτε στην περίπτωση του For Sax and Strings, είτε στην περίπτωση του Music Stories, είτε σε άλλες περιπτώσεις έργων μου, είτε στην περίπτωση της σουίτας για κιθάρα και έγχορδα, ακόμα και στο έργο το κονσέρτο για κιθάρα και έγχορδα που έχω κάνει, υποχρεώνει στη σωστή κατεύθυνση, ξέροντας τη μουσική μου καλύτερα από μένα.